Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα, γιατί είχα μιλήσει πάλι στην πολιτική εκδήλωση του προηγούμενου Φεστιβάλ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2014. Του 2014, μαζί με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον Ευτύχη τον Πιτσάκη και τον Ηλία τον Παντελεάκο, τον τότε γραμματέα, ο οποίος έφυγε από την οργάνωση, και ελπίζουμε αυτά τα παιδιά να ξαναγυρίσουν. Θυμόσαστε, ίσως το έχουν ξεχάσει, τη μεγάλη χαρά, την αγαλίαση που είχαμε το Γενάρη του 2015 με το δημοψήφισμα και το Σεπτέμβρη. Αυτές ήταν μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές, και για την ευρωπαϊκή ιστορία και για εμάς τους ίδιους. Για μένα ήταν προφανώς οι μεγαλύτερες στιγμές της πολιτικής μου ζωής. Και νομίζω ότι με την πύκνωση του πολιτικού χρόνου τους τελευταίους λίγους μήνες ξεχνάμε τι σημαντικά έχουν γίνει στην Ελλάδα, τι σημαντικά έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φωνάζω δυνατά για να ακούτε, ας πούμε, με τη μουσική. Κλειστό είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω σήμερα για την αριστερή κυβέρνηση. Για την αριστερή κυβέρνηση, τι σημαίνει αριστερή κυβέρνηση, τι σημαίνει αριστερός κυβερνητισμός. Λοιπόν, το 1922 οι Μπολσεβίκοι είχαν κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά μετά αναγκαστήκαν να υιοθετήσουν τη λεγόμενη νέα οικονομική πολιτική, για την οποία η αριστερή πλευρά του κόμματος τους κατηγόρησε για προδοσία. Ο Λένιν γράφει ένα σύντομο και σχετικά άγνωστο κείμενο το 1922, στο οποίο χρησιμοποιεί μια περίεργη παραβολή που έχει σχέση και με εμάς. Λέει το εξής: ένας ορειβάτης ξεκινάει να πάει σε μια άπιαστη, απάτητη κορφή, στην οποία δεν έχει πάει κανένας μέχρι τότε. Ξεπερνάει πολλές δυσκολίες στο δρόμο του προς την κορυφή αυτή και φτάνει πιο ψηλά από όλους τους προηγούμενους. Αλλά σε μια στροφή πέφτει σε ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο δεν φαίνεται ότι μπορεί να το ξεπεράσει, και αποφασίζει να γυρίσει πίσω, να πάει στη βάση και να ξεκινήσει πάλι για τη βουνοκορφή από ένα άλλο μονοπάτι που μπορεί να είναι πιο μακρύ μεν, αλλά το οποίο θα τον βοηθήσει να φτάσει στην κορυφή. Η κάθεδος, λέει ο Λένιν, είναι πολύ πιο δύσκολη από την αναρρίχηση. Μοχθηροί εχθροί του φωνάζουν από κάτω: «Κοιτάξτε, θα γκρεμιστεί, του λέγαμε να μην επιχειρήσει αυτή την τρελή ανάβαση». Ήταν αυτό που λέγανε εκείνοι «του μένουμε στην Ευρώπη». Άλλοι πάλι του λένε να ξεχάσει τον κίνδυνο και να προχωρήσει προς σίγουρο θάνατο. Αυτοί ήταν που μας λέγανε για Brexit. Ευτυχώς, προσθέτει ο Λένιν, ο ερειβάτης δεν μπορεί να ακούσει αυτούς τους πραγματικούς του φίλους. Αν τους άκουγε, θα πάθαινε ναυτία, και η ναυτία δεν σε βοηθάει να έχεις καθαρό κεφάλι και σταθερό βήμα, ειδικά σε μεγάλο ύψος. Ο Παπαδόπουλος, ο Πετρολούκας Χαλκιάς και η Ελένη Βιτάλη. Τώρα, στο Sputnik State, ο Πάπης Παπαδόπουλος, ακολουθεί ο Πετρολούκας Χαλκιάς και η Ελένη Βιτάλη. Σε ανάλογο σημείο, νομίζω, φίλοι και φίλες, βρίσκεται η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κοινωνικά κινήματα σήμερα, μετά από τον εκβιασμό, την ΙΤΑ, την πραξικοματική συμφωνία. Αυτό που χρειάζεται, πιστεύω, καθώς ο χρόνος πιέζει, οι γήπες πετάνε απειλητικά, είναι μια απόδραση στο μέλλον. Ένα μέλλον που κρατάει πολύ. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Το ριζοσπαστικό όραμα, το πρόγραμμα και η αρχιτεκτονική ενός αριστερού κόμματος πρέπει να αναδύονται μέσα από την θεωρητική ανάλυση και γνώση, μέσα από τη συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένης κατάστασης και βέβαια μέσα από ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. Η αριστερά είναι η σκέψη στην πράξη, η θεωρία στην πράξη. Πράξη χωρίς θεωρία καταλήγει σε αυτό που λέμε βολονταρισμός. Δηλαδή η άποψη ότι εγώ έχω θέληση, θα πάω μόνος μου και χωρίς βοήθεια και θα το πετύχω. Και μετά, όπως λέει και ο Λένιν, γκρεμίζεσαι. Απ' την άλλη πλευρά, θεωρία χωρίς πράξη είναι αυτό που λέει ο φιλόσοφος Έγελος, η όμορφη ψυχή ή η αριστερή μελαγχολία, που έλεγε ο Μπένιαμιν. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή εγώ είμαι θεωρητικά
πάρα πολύ στερεό σε αυτό που πιστεύω. Δεν θέλω να βρωμίσω τα χέρια μου, να κρατήσω καθαρά τα χέρια μου. Και γι' αυτό δεν θα μπω μες στην πράξη, δεν θα μπω στην πολιτική με τις διαπραγματεύσεις και τους συμβιβασμούς της, για να κρατήσω την ψυχή μου καθαρή. Και εδώ είναι λοιπόν που λέω ότι βρισκόμαστε σήμερα, όπου πρέπει να συνεχίσουμε ένα πόλεμο παρότι χάσαμε μια μεγάλη μάχη. Είχαμε μια ήττα. Πρέπει να το παραδεχτούμε και να εξηγήσω τι εννοώ με ήττα. Πηγαίνει ένας νέος 20άρης Έλληνας στην Αυστραλιανή πρεσβεία στο προξενείο και ζητάει βίζα για να πάει στην Αυστραλία να δουλέψει. Του λέω, πρόξενος, γιατί δεν θα πάει στην Αυστραλία, ρε παιδί μου, να πούμε, ωραία είναι η Ελλάδα. Α, λέει, έχω υποπτεύομαι, έχω ακούσει ότι θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και θα υπάρξει μεγάλη καταστροφή. Δεν θα υπάρχουν καθόλου δουλειές, λίγες έχουμε και τώρα δεν υπάρχει καμία. Του λέω, πρόξενος, άκου να δεις, χθες μιλούσα με τον Γερμανό πρόξενο και αυτός μου είπε, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Θα την κρατήσουμε μέχρι τέλους. Και λέει το παιδί, αυτό είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θέλω να πάω στην Αυστραλία. Στην περσινή συμφωνία ήταν αυτό ακριβώς που έγινε. Δεν είχαμε μία αντίθεση μεταξύ καλού και κακού. Είχαμε αντίθεση μεταξύ ενός πολύ κακού και ενός χείριστου. Είναι αυτό που λέμε το τραγικό δίλημα. Ο Σκουρολιάκος που είναι εδώ τα ξέρει. Στην κλασική μας τραγωδία και στην παράδοση, η Αντιγόνη, ο Ιδίποδας, η Φέδρα, η Μίδια αντιμετωπίσανε τραγικά διλήμματα. Τι σημαίνει τραγικό δίλημα? Σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσεις ανάμεσα σε δύο νόμους, σαν την Αντιγόνη, ή ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές, και ξέρεις ότι ό,τι να αποφασίσεις, πρέπει να πάρεις τη μία, θα τιμωρηθείς. Διότι θα έχεις αφήσει την άλλη. Και είσαι ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Και είσαι υποχρεωμένος να πας με τη μία κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι πρόκειται να τιμωρηθείς. Αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές και οι μεγάλες αποφάσεις και στην προσωπική ζωή και στην πολιτική. Πρέπει να αποφασίσεις, να επιλέξεις, αλλά ξέρεις ότι ό,τι και να επιλέξεις θα έχεις χάσει. Εκεί λοιπόν βρέθηκε η κυβέρνηση, νομίζω, τον περασμένο καλοκαίρι, πήρε τη σωστή απόφαση, αλλά έχει να παλέψει με τις αρνητικές της συνέπειες. Ας δούμε λοιπόν πώς η θεωρία μας μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε έξω από αυτό το δίλημα, έξω από αυτή την αντίφαση, να περάσουμε από τη σκύλα και τη χάριβδη χωρίς να καταστραφούμε. Η εξουσία, αγαπητές φίλοι και φίλοι, δεν είναι η κυβέρνηση. Πολλοί υπουργοί, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, περιγράφουν πως ανώτερη κρατική λειτουργή, πιστεύοντας την αριστερή παρένθεση, βάζουν εμπόδια στο έργο τους, δημιουργώντας την εντύπωση μιας κυβέρνησης υποομοιρία, σχεδόν μιας κυβέρνησης εξορία. Αυτό ήταν όμως αναμενόμενο. Ο κλασικός μαρξισμός εξηγεί ότι ο κεντρικός ρόλος της κρατικής εξουσίας είναι να αποτρέπει την άνοδο της αριστεράς και να ματαιώνει τις πολιτικές της στις σπάνιες περιπτώσεις που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στη δική μας περίπτωση, αυτή η γενική αντίφαση ανάμεσα στο κράτος και στην αριστερά, η αντίθεση, η σύγκρουση, παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή. Κυβέρνηση και βουλευτές πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές λιτότητας, τις οποίες απορρίπτουν ιδεολογικά και εναντίον των οποίων έχουν αγωνιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη αντίφαση που έχουμε εδώ μπροστά μας? Όπως ξέρετε, πολλοί υπουργοί έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι είναι ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες έχουμε περάσει και πρέπει να εφαρμόσουμε. Η νεολαία έχει βγει ακόμα και πρόσφατα και έχει καταδικάσει τη χρησιμοποίηση των ΜΑΤ για να εκκοινωθούν καταλήψεις ή τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία συμπεριφέρεται στα προσφυγόπουλα. Το κόμμα έχει επίσης επανειλημμένα ζητήσει από τα μέλη του να συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες εναντίον των πολιτικών της λιτότητας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ριζοσπαστικό από υπουργούς και κόμμα που δηλώνουν ότι διαφωνούν με τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουν και οι οποίοι παράλληλα αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα, αυτό που λέμε το παράλληλο πρόγραμμα, για να μετριάσουν τα αποτελέσματα των πολιτικών που πρέπει να εφαρμόσουν.
για το πολιτικό και το μηντιακό κατεστημένο, αυτή η αντίφαση αποτελεί την τελευταία απόδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρελή, είναι σουρεαλιστές, είναι σχιζοφρενής. Στην πραγματικότητα, αυτή η αντίφαση αποτελεί την αναμενόμενη και επιβεβλημένη αντίδραση ενός αριστερού κόμματος που έχει την κρατική διακυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα την εξουσία. Για την αριστερά, το κόμμα δεν είναι γραφείο εύρεσης εργασίας, ούτε μηχανισμός διανομής εξυπηρετήσεων και νομιμοποίησης της κυβέρνησης. Η κριτική υποστήριξη της κυβέρνησης, οι συζητήσεις, ακόμα και οι αντιθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιδεολογίας και της πολιτικής μιας παράταξης που αναγνωρίζει την ΙΤΑ, την ΙΤΑ σε μια μάχη, και συνεχίζει για να κερδίσει τον πόλεμο. Για τη διαλεκτική, η αντίφαση δεν ακινητοποιεί ούτε αδρανοποιεί. Μόνο η τυπική λογική το λέει αυτό. Κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται μέσα από τις αντιφάσεις του. Πώς λειτουργεί αυτή η διαλεκτική? Το υποκείμενο, το πολιτικό υποκείμενο, επεμβαίνει στο αντικείμενο, η συνείδηση επεμβαίνει στην κοινωνική ύπαρξη. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Παίρνει έναν πόλο σε μια αντίφαση θεωρητική ή πολιτική, παραδείγματος χάρη την ανθρωπιστική κρίση, και κάνει το εξής. Στην ανθρωπιστική κρίση έχουμε την αντίφαση μεταξύ των μνημονιακών πολιτικών που την φτιάχνουν και την αναπαράγουν, και από την άλλη πλευρά της θεανό φωτίου. Τα μέτρα τα οποία παίρνει για να μπορέσει να μετριάσει την κρίση. Τώρα, μπαίνει σε αυτό, στα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης, αυτό είναι το μερικό, και κάνει το εξής, το διασπάς στη μέση. Η απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση, τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει μέχρι στιγμής είναι σημαντικά, αλλά στοχεύουν μόνο στα συμπτώματα του προβλήματος. Στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν είχε ιατρική περίθαλψη, δεν είχε φαΐ, δεν είχε σπίτι κτλ. Το διασπάς αυτό και λες, το πετάς στο ένα κομμάτι και εκτυπάς την αιτία της ανθρωπιστικής κρίσης. Η αιτία της ανθρωπιστικής κρίσης είναι οι πολιτικές της λιτότητας και βέβαια πιο μετά ο καπιταλισμός. Έτσι, αυτή είναι η διαλεκτική. Παίρνεις κάτι και το καθολικεύεις, το ηγεμονεύεις, που έλεγε και η Σαντάλ Μουφ. Κάνεις δηλαδή μέσα από την αντίφαση, περνάς και βγάζεις ένα σημείο καθολικό, ένα σημείο οικουμενικό, και αυτό απάνω χτυπάς και προσπαθείς να κερδίσεις. Θα πω λοιπόν, τελειώνοντας αυτό το μέρος, αντίφαση είναι το όνομα της αριστερής κυβέρνησης και του κόμματος σε ένα νεοφιλελεύθερο περιβάλλον. Ζήσαμε, ζούμε και θα ζούμε μέσα σε μία συνεχή αντίφαση. Και αντί να θεωρούμε ότι αυτό μας κρατάει πίσω, πρέπει ακριβώς να βρίσκουμε τρόπους μέσα από τους οποίους θα μπορούμε να την υπερβαίνουμε, να την ξαναφτιάχνουμε, και μέσα από την αντίφαση να προχωράμε προς λύσεις οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες, πιο οικουμενικές. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πιστεύω ότι αυτό εξαρτάται από δύο πράγματα. Τον τρόπο που οργανώνουμε τους στόχους αυτής της καθολίκευσης, της ηγεμονικής μας παρέμβασης, και δεύτερον, από τη διαχείριση του χρόνου. Θα μιλήσω λοιπόν λίγο τώρα για το χρόνο. Ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνουμε τον κόσμο, το χρόνο, με συγχωρείτε, σαν μια γραμμική αλληλοχία από τώρα. Διάφορα σημεία. Υπάρχει τώρα και μετά, τώρα, τώρα, τώρα. Φαινομενολογικά όμως, ο χρόνος δεν είναι ούτε ενιαίος ούτε ομοιόμορφος. Δεν είναι συνεχείς στιγμές η μία μετά την άλλη. Η ζωή μας ξετυλίγεται σε χρονικούς κύκλους, οι οποίοι είναι άλληλο επηρεαζόμενοι, άλληλο καλυπτόμενοι. Άλλοι μικροί και πυκνοί, άλλοι μακρύς και αργόσυρτοι. Ένας έρωτας, μια πολιτική πράξη, μια καλλιτεχνική παράσταση έχουν διάρκεια, ξεδιπλώνονται καθώς ο χρόνος κυλά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε μια κοπέλα η οποία ετοιμάζεται για εξετάσεις, πες στις Πανελλήνιες τον επόμενο μήνα. Ταυτόχρονα είναι σκακίστρια και προετοιμάζεται για να παίξει ένα πρωτάθλημα του χρόνου, σκακιστικό, αλλά επίσης γράφει και ένα μυθιστόρημα, το οποίο το γράφει τώρα για 4-5 χρόνια. Ζει σε τρεις
χρονικούς κύκλους. Ένας μήνας πρέπει να ετοιμαστεί για τις εξετάσεις. Ένας χρόνος πρέπει να κάνει προπόνηση για να πάει στο σκακιστικό πρωτάθλημα. Και βέβαια 4-5 χρόνια, το μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη διάρκεια που σιγά σιγά στο μυαλό της προσπαθεί να φτιάξει αυτό το μυθιστόρημα που θέλει. Ζει δηλαδή σε 3 ομόκεντρους κύκλους που έχουν όμως ξεχωριστούς στόχους. Όταν αυτοί οι χρόνοι και οι στόχοι μπαίνουν σε μια τροχιά σύγκρουσης, τότε πρέπει να τους ιεραρχήσουμε. Να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποιον και να υποβιβάσουμε προσωρινά τους άλλους. Αυτοί πρέπει τον επόμενο μήνα να προετοιμάζει για τις εξετάσεις. Επομένως, θα κάνει λίγο για το σκάκι και πολύ λιγότερο στα όνειρά της θα σκέφτεται και το μυθιστόρημα το οποίο γράφει. Το παρόν στο οποίο εκτιλήσεται κάθε πράξη μας κουβαλάει μέσα μαζί του αυτό που δεν είναι πια παρόν, ενώ ταυτόχρονα ανοίγεται σε αυτό που δεν έχει έρθει ακόμα. Ο προσωπικός και ο πολιτικός χρόνος μας δηλαδή, αν σκεφτείτε αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα, ότι ζούμε σε 3 χρόνους και μπορεί να ζούμε σε πάρα πολλούς, οι οποίοι μερικοί είναι σύντομοι και πυκνοί, άλλοι πιο μακροί και αργόσυρτοι, άλλοι ακόμα περισσότερο. Με αυτό το παράδειγμα, αν το σκεφτείτε λοιπόν, θα πω ότι ο πολιτικός και προσωπικός χρόνος δεν είναι ομοιόμορφος, είναι πολυδιάστατος και είναι διασπασμένος. Το παρόν είναι ένα σημείο συνάντησης παραλλήλων, επικαλεπτόμενων, αλλά και συγκρουόμενων χρονικών κύκλων. Τώρα γιατί τα πάω αυτά? Διότι αυτή τη στιγμή το κόμμα, η κυβέρνηση και εμείς οι βουλευτές ζούμε ταυτόχρονα σε 3 τέτοιους χρονικούς κύκλους, οι οποίοι επικαλύπτονται, δηλαδή είμαστε και στους 3, αλλά ταυτόχρονα συγκρούονται. Ο μικρότερος και ο πυκνότερος κύκλος είναι ο τωρινός, μέχρι το τέλος του 2016. Ο δεύτερος είναι τα 4 χρόνια, εγώ τα λέω τα χρόνια του κοινωνικού μετασχηματισμού, αρχίσανε πέρσι και φτάνε μέχρι το 2019. Και τέλος, ο τρίτος κύκλος είναι ο πιο μακρύς και ο πιο αργός, ο χρόνος, μπορούμε να το πούμε, του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ξεκίνησε το 2015 και προχωρά στο μέλλον, χωρίς να έχει όμως κατάληξη τερματικό σταθμό. Η κυβέρνηση, οι βουλευτές και όλοι τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ζούμε ταυτόχρονα και στους 3 αυτούς κύκλους. Ο πρώτος, το 2016, είναι ο πιο δύσκολος. Η αντιπολίτευση ονειρεύεται ότι η κυβέρνηση θα πέσει πριν τα Χριστούγεννα κάτω από την πίεση των δανειστών και τις λισαλαίες επιθέσεις που έχουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γύρω από το Σύνταγμα και τη Βουλή, αλλά όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα από ό,τι ξέρω, επικρατεί μια επίπλαστη κατάσταση ανάγκης. Ζούμε σε ένα κλίμα πανικού, ιστερίας, με συνεχείς στοχοποιήσεις υπουργών, βουλευτών, με ψέματα, συκοφαντίες, δολοφονίες χαρακτήρων. Η αντιπολίτευση δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει αρχές πέρα από την εξουσία και προβάλλει τα δικά της ανομήματα και αποτυχίες στους αντιπάλους της, σε εμάς, χωρίς να νοιάζεται για τη ζημιά που κάνει στην πολιτική της χώρας και βέβαια και στη διεθνή της θέση. Στην ψυχαναλυτική θεωρία, όταν έχεις ένα μεγάλο τραύμα, συνήθως υιοθετείς έναν από 2 αμυντικούς μηχανισμούς για να μπορέσεις να καλύψεις το τραύμα έστω και προσωρινά. Τους λέμε άρνηση και τους λέμε μεταφορά. Μεταφορά, ενώ εγώ τα έκανα χάλια, ενώ αυτοί κατέστρεψαν την Ελλάδα τα 40 χρόνια, το μεταφέρουν τώρα σε εμάς και λένε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίμε εμείς που τα κάναμε, αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ψέματα, είναι απατεώνες, είναι εγκληματίες. Δηλαδή, μεταφέρουν και προβάλλουν αυτά που έχουν κάνει αυτοί στους άλλους για να μπορέσουν αυτοί να πάρουν μία άμυνα και να πούνε δεν τα κάναμε εμείς. Το δεύτερο είναι αυτό που το λέμε άρνηση ή απάρνηση. Στο ασυνείδητό τους δεν συνέβη το 2015. Δεν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Είναι ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε από αυτό και θα ξαναγυρίσουμε εκεί πέρα που πρέπει να είμαστε και είμαστε τα προηγούμενα 45 χρόνια. Και αυτή η άρνηση του τραύματος, το παραιτηθείτε, το φυγέτε κτλ. Είναι τίποτα άλλο παρά η επιφανειακή παρουσίαση, εμφάνιση αυτής
της ασυνείδητης πίστης ότι τελικά δεν χάσανε, ρε παιδί μου, έγινε ένα μικρό διάλειμμα και αυτό θα περάσει. Σε αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέλος, τον πρώτο κύκλο, τον πυκνό, τον άγριο, τον οποίο όλοι τον περνάμε με πολύ μεγάλη δυσκολία, αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη και οι υπουργοί και οι βουλευτές είναι αντοχή, είναι ανθεκτικότητα. Αν περάσει το 16, η κυβέρνηση πιστεύω έχει ένα ορίζοντα 8 χρόνια μπροστά της. Αλλά αυτή η ανθεκτικότητα και η αντοχή, για να πούμε τώρα και τα πιο δύσκολα, εξαρτάται από την εκτύλιξη, πώς εκτυλίσσονται οι δύο άλλοι χρόνοι που είπαμε, ο μεσοπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος. Στον μακροπρόθεσμο, στον δεύτερο χρονικό κύκλο, αρχίζει από την, η μετάβαση από την κυβέρνηση, την απλή κυβέρνηση, αυτό που έχουμε τώρα, σε αυτό που θα λέγαμε η αριστερή κυβέρνηση, η αριστερή κυβερνησιμότητα. Ξεκινάει στην πράξη το παράλληλο πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή απλώς μετριάζει τις μνημονιακές πολιτικές. Αλλά σταδιακά, σε αυτή τη διάρκεια, το πρόγραμμα αυτό αρχίζει να αλλάζει, να αντικαθιστά μέτρα για να μετριάζουν την ανθρωπιστική κρίση με πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Να μετατρέπεται δηλαδή από παράλληλο πρόγραμμα, και είναι παράλληλο γιατί έχει σχέση και έχει αυτό το αποτέλεσμα του μετριασμού του κυρίου προγράμματος που είναι το τρίτο μνημόνιο, μεταφέρεται από πρόγραμμα παράλληλο σε πρόγραμμα κοινωνικού μετασχηματισμού. Οι δύο βασικοί πυλώνες μιας αριστερής ιδεολογίας και προγραμματισμού, δηλαδή η ταξική προκατάληψη, μέτρα που είναι υπέρ των εργαζόμενων, και τα δικαιωματικά, οι ταυτότητες, αυτά που ακούσαμε και πριν, μπαίνουν σιγά σιγά στην πρώτη γραμμή. Το παράλληλο, να το ξαναπώ, στα 4 χρόνια μετατρέπεται σε πρόγραμμα κοινωνικού μετασχηματισμού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις τεράστιες εκλογικές νίκες και εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι? Ξέρετε, και αυτά είναι πρωτοφανή. Ζούμε εδώ και δεν τα καταλαβαίνουμε τη σημασία τους σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Για ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει 4 εκλογικές νίκες χοντρικά σε ένα χρόνο και μερικούς μήνες, από τις ευρωπαϊκές εκλογές μέχρι το Σεπτέμβριο πέρσι, είναι πρωτοφανές παγκοσμίως. Αλλά έχουμε και είχαμε μεγάλη εκλογική επιρροή και νίκες, αλλά δεν έχουμε ιδεολογική ηγεμονία. Αυτά που έλεγε και η Σαντάν πριν. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ιδεολογική ηγεμονία? Το πρώτο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας τυφλοσούρτης, δεν υπάρχει καμία συνταγή, κανένα εγχειρίδιο το οποίο θα το πάρουμε από την βιβλιοθήκη, θα το διαβάσουμε και θα το βάλουμε σε εφαρμογή. Νομίζω και η προηγούμενη ομιλία έδειξε ότι αυτή τη στιγμή η ριζοσπαστική φιλοσοφία, η αριστερή θεωρία είναι σε μια κατάσταση, αν όχι αφασίας, αλλά έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στον κόσμο και επομένως δεν μπορεί να προτείνει ολοκληρωμένα θεωρητικά προγράμματα και ιδέες ανάλογες με αυτές που θα λέγαμε του Μάρξ ή των άλλων μεγάλων θεωρητικών. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακριβώς τι σημαίνει να γίνεις αριστερή κυβέρνηση και αριστερή κυβερνησιμότητα, και αυτός είναι και ο λόγος γιατί μας παρακολουθεί η παγκόσμια αριστερά, διότι είμαστε πραγματικά τώρα το καλό πείραμα. Είμαστε το κακό πείραμα επί Σαμαρά και την προηγούμενη περίοδο. Τώρα είμαστε το καλό πείραμα και όλοι κοιτάνε την Ελλάδα να δούνε τι θα γίνει, με ενδιαφέρον, με συμπάθεια, αλλά και με μια μικρή απόσταση. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι σημαίνει αριστερός κυβερνητισμός, να είσαι αριστερή κυβέρνηση. Θα το βρούμε στον δρόμο, ελπίζω. Ξέρουμε όμως κάτι, ξέρουμε τι σκοπό έχει. Ξέρουμε ότι αυτό που αποσκοπεί ένα αριστερό πρόγραμμα είναι να αλλάζει συνεχώς τους συσχετισμούς δύναμης, μεταφέροντας πόρους, χρήματα, ισχύ, δύναμη και αρμοδιότητες από το κράτος στους πολίτες και από το κεφάλαιο στους εργαζόμενους. Ξέρουμε δηλαδή που πρέπει να πάμε. Δεν ξέρουμε
τα ενδιάμεσα βήματα. Τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Και εδώ πάλι νομίζω η θεωρία και η πολιτική φιλοσοφία θα μας βοηθήσει. Όπως ξέρουμε και εμείς οι παλιότεροι, οποιαδήποτε αριστερή ιδεολογία, η αριστερή θεωρία, ο αριστερός προγραμματισμός πρέπει να βγαίνει μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κοινωνία. Οι αναλύσεις του Μάρξ προφανώς βγαίνανε, αναδιόντουσαν μέσα από τη βιομηχανική κοινωνία της Αγγλίας και της Γερμανίας του 19ου αιώνα. Πού είμαστε σήμερα σε σχέση με αυτό, με την κοινωνική πραγματικότητα, κοινωνική αναπαραγωγή στην οποία βρισκόμαστε και την οποία πρέπει να την εκφράσουμε με ένα ριζοσπαστικό τρόπο. Ο πρώιμος Μάρξ εισήγαγε στο Grundrisse στις σημειώσεις του την έννοια της γενικής διάνοιας, δηλαδή της διαδικασίας και του προϊόντος της συλλογικής γνώσης, γλώσσας και επικοινωνίας. Στον βιομηχανικό καπιταλισμό κατά τον Μάρξ αυτή η γενική διάνοια, δηλαδή ότι ο κόσμος έκανε πειράματα, έφτιαχνε από αφηρημένη επιστήμη μέχρι συγκεκριμένες τεχνολογίες, έκανε μηχανές, έκανε ατομομηχανές κτλ. Αυτή λοιπόν η γενική διάνοια στον βιομηχανικό καπιταλισμό κατά τον Μάρξ ήταν ενσωματωμένη στις μηχανές, οι οποίες είχαν δηλαδή στη μαρξιστική θεωρία νεκρή εργατική δύναμη μέσα τους και ένα σταθερό κεφάλαιο που λέει. Σήμερα αυτό που λέμε γενική διάνοια έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και αποτελεί τη βασική παραγωγική δύναμη. Η επιστήμη, η νοητική εργασία, η δικτύωση, οι λέξεις, οι ιδέες, τα συναισθήματα αποκτούν άμεση υλική πραγματικότητα και εμπορευματική αξία. Για πολλούς από εμάς ένα λάπτοπ είναι η μόνη δύναμη παραγωγής την οποία χρειαζόμαστε, το μόνο μέσο που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, η γενική διάνοια δεν είναι πια ενσωματωμένη μέσα σε μηχανές, αλλά στη ζωή μας, στη ζωή των εργαζομένων. Είμαστε όλοι κομμάτι ενός γενικού νου, ο οποίος φτιάχνει παγκόσμια από τα laptops που λέγαμε και τα λοιπά, αλλά από τις δικτυώσεις, από τις επικοινωνίες μεταξύ αγνώστων, από όλα αυτά τα οποία όλοι πρέπει να τα κάνουμε, ακόμα και αν είμαστε χειρονάκτες εργάτες. Ταυτόχρονα, βέβαια, με αυτή την αλλαγή στον τρόπο της κοινωνικής αναπαραγωγής, η παγκοσμιοποίηση και ο αυτοματισμός, ο οποίος έρχεται στην Αγγλία που ζούσα εγώ, έχει ήδη μπει, στην Αμερική ακόμα περισσότερο, σημαίνουν ότι καταστρέφονται συνεχώς θέσεις εργασίας. Η ανεργία είναι πια ένα συστημικό κομμάτι αυτού του είδους του καπιταλισμού, της κοινωνίας των υπηρεσιών, που είναι παγκοσμιοποιημένη και στην οποία μπαίνει και ο αυτοματισμός. Κοιτάξτε τι αποτελέσματα έχουν αυτά τα πράγματα στη κοινωνική οργάνωση και στην πολιτική. Οι ταξικές διαφοροποιήσεις δεν εξαρτώνται πια από την αν έχεις οι ταξικές διαφοροποιήσεις εξαρτώνται τώρα πια από τον αν έχεις δουλειά ή είσαι άνεργος, τι είδος δουλειά κάνεις, αν είσαι πρεκαριάτο ή έχεις κάποιες μορφής τέλος πάντων μονιμότητα, από το επίπεδο του μισθού που παίρνεις, γιατί όλοι χοντρικά σήμερα είμαστε μισθωτοί, και βέβαια από την ικανοποίηση από την εργασία. Σε όλες τις μεγάλες έρευνες διεθνώς, πάνω από το 60% του κόσμου λέει ότι είτε μισεί είτε δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για τη δουλειά που κάνει. Την κάνει γιατί πρέπει να ζήσει. Αυτά είναι λοιπόν που φτιάχνουν το νέο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Όσοι έχουμε δουλειά, όσοι είμαστε εργαζόμενοι, προφανώς είναι το καλύτερο κομμάτι. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί αυτός του είδους η κοινωνική αναπαραγωγή σημαίνει ότι η κοινωνία διατρέχεται από εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ τάξεων, κλάδων, επαγγελμάτων και ιδεολογιών που δεν ακολουθούν την κλασική μαρξιστική ανάλυση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Έχουμε δημόσιους, αυτά τα είδαμε εδώ, δημόσιοι εναντίον ιδιωτικών υπαλλήλων, υψηλόμισθοι εναντίον χαμηλομίσθων, αυτοαπασχολούμενοι εναντίον υπαλλήλων, προφανώς άνεργοι εναντίον εργαζομένων, Έλληνες εναντίον μεταναστών. Αυτή η πολυδιάσπαση δεν επιτρέπει την παλιότερη άμεση αντιστοίχηση ανάμεσα στην τάξη, στην ιδεολογία και το κόμμα.
του κοκουέ. Αυτό έκανε. Αλλά και οι δεξιές. Υπήρχε η τάξη εργατική, υπήρχε η ιδεολογία η οποία θα χτυπούσε την ψευδή συνείδηση της καπιταλιστικής ιδεολογίας και το κόμμα που θα το εκπροσώπευε. Αυτή η πολυδιάσπρωση που σας λέω πριν του κοινωνικού σώματος και της εργασιακής διαδικασίας δεν επιτρέπει πια αυτή την άμεση μεταφορά των συμφερόντων της τάξης σε μια ιδεολογία και σε ένα κόμμα. Πρόσφατα το είδαμε και νομίζω το ξέρετε και όλοι εσείς, παρότι δεν συζητήθηκε με αυτούς τους όρους, τι έγινε με τους αναπληρωτές καθηγητές. Δύο κατηγορίες ανέργων. Και οι δύο, και το ΑΣΕΠ και οι άλλοι με την προϋπηρεσία, είναι κομμάτια τα οποία η αριστερά και μια αριστερή κυβέρνηση να τα υποστηρίξει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο καπιταλισμός, αυτή η πολυδιάσπαση στα στρώματα, στις τάξεις, στα επαγγέλματα, στα δικαιώματα και τα κεκτημένα, οδήγησε αυτές τις δύο ομάδες που θα λέγατε και οι δύο είναι κομμάτι των εργαζομένων, κομμάτι τα οποία πρέπει μια αριστερά να τα υποστηρίζει, τη μία εναντίον την άλλη, και έβαλε την κυβέρνηση να προτιμήσει τους μεν από τους δε. Βλέπετε εδώ τη διαβολική επιτυχία του καπιταλισμού. Να βάζει τους πρεκάριους εναντίον των πρεκάριων και να βάζει μια αριστερή κυβέρνηση να πρέπει να αποφασίσει τους μεν ή τους δε. Αυτή η διάσπαση των εργαζομένων που βέβαια είναι το δημιούργημα του ύστερου καπιταλισμού στον οποίο ζούμε βρίσκεται σε όλη την κοινωνία. Σε αυτές τις συνθήκες, και εδώ πηγαίνω κοντά σε αυτά που έλεγε η Σαντάλ, τα λέω κάπως διαφορετικά, η παρέμβαση ηγεμονική της αριστεράς αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλαπλές εντάσεις στο κοινωνικό σώμα και ότι επίσης υπάρχει έλλειψη ταξικής ένταξης, να πούμε, και αριστερόστροφης ιδεολογίας. Το κόμμα δεν αντιπροσωπεύει, αλλά πρέπει να δημιουργήσει κοινωνικά και να εκφράσει πολιτικά τη μεγαλύτερη δυνατή συμμαχία. Δεν την αντιπροσωπεύουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε τη συμμαχία. Πρέπει να βάλουμε αυτά τα πολλά κομμάτια που βρίσκονται σε αντίθεση το ένα με το άλλο και πολλές φορές σε έντονη αντίθεση. Το ίδιο και με τις κουριές θα μπορούσαμε να πούμε. Εργάτες εναντίον εργατών. Πρέπει να φτιάξουμε μεγάλες συμμαχίες, να φτιάξουμε δηλαδή πολιτικά υποκείμενα σε έναν κατακερματισμένο κοινωνικό χώρο. Πώς το κάνουμε αυτό? Εδώ πηγαίνουμε απολύτως αυτά που είπε η Σαντάλ και είχε απολύτως δίκιο. Πρέπει να κάνουμε μια διαίρεση της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να διαρρηθεί, το πολιτικό υποκείμενο πρέπει να βρει μια διαχωριστική γραμμή στη οποία χωρίζει όλους εμάς από τη μια πλευρά και κάποιους άλλους από την άλλη. Εκείνη τη στιγμή φτιάχνεται ο λαός. Ο λαός φτιάχνεται όταν ξαφνικά πάρα πολλοί άνθρωποι και τάξεις και ομάδες και κατηγορίες και επαγγέλματα τα οποία έχουν και εσωτερικές διαθέσεις λένε εμείς. Και από την άλλη πλευρά είναι αυτοί. Τώρα ποιοι είναι αυτοί? Μπορεί να είναι επί των χρόνων των προηγούμενων, μπορεί να λέγαμε ότι είναι η λιτότητα, ότι είναι οι ευρωπαϊκές ελίτ, ότι είναι ο ιμπεριαλισμός, μπορεί να είναι το ελληνικό καταστημένο, οτιδήποτε. Αλλά χρειάζεσαι ένα αυτή. Και για να μπορέσεις να φτιάξεις αυτό το ηγεμονικό μπλοκ, πρέπει να βρεις μια διαχωριστική γραμμή που για πολύ μεγάλο κομμάτια του πληθυσμού είναι πιο σημαντική από τις εσωτερικές τους αντιθέσεις. Πιο σημαντική η γραμμή με την οποία καλεί στον κόσμο, ελάτε μαζί μου για να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο λαϊκό πόλο, αυτό το ηγεμονικό μέτωπο, η γραμμή που θα χωρίζει την κοινωνία και μας χωρίζει από τους άλλους, πρέπει να είναι, να το επαναλάβω, μια γραμμή η οποία για πάρα πολύ κόσμο είναι πιο σημαντική, μια αντίθεση που είναι πιο σημαντική από ότι έχω εγώ ο δημόσιος υπάλληλος με τον ιδιωτικό. Εγώ λέω ότι ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν πληρώνει φόρους, ο ιδιωτικός λέει ότι ο δημόσιος είναι τεμπέλης, δεν κάνει δουλειά κτλ. Κάτι πιο σημαντικό. Ποιο ήταν αυτό? Το είχαμε. Είναι αυτό που φέρει το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Το αντιμνημόνιο. Στη λογική του αντιμνημονίου ήταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της ανάλυσης. Δεν την χρησιμοποίησε η συνάδελφό μας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ήτανε, μπόρεσες να φτιάξεις
ένα ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα και μια σχάση της κοινωνίας, η οποία βέβαια ήταν προσωρινή. Ήταν προσωρινή, διότι το μνημόνιο μετά υπογράψαμε το τρίτο. Όλες αυτές οι ηγεμονικές διαιρέσεις της κοινωνίας που βάζεις το ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι από μια πλευρά αντίθετο στους άλλους, δεν κρατάνε πολύ. Είναι παροδικές, σημαντικές, διότι εκείνη τη στιγμή φτιάχνεται ο λαός, εκείνη τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα, η ισχυρότερη στιγμή αυτής της ηγεμονικής χάσης μετά τις μεγάλες αντιστάσεις του 11 και του 12. Διότι στο δημοψήφισμα ακριβώς, το ότι εμείς δεν θέλουμε να δεχτούμε αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι, έγινε πιο σημαντικό, έγινε πιο αντιπροσωπευτικό της λαϊκής βούλησης από όλες τις άλλες αντιφάσεις οι οποίες υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Όταν μετά υπογράφεις το τρίτο μνημόνιο, αυτό που λέμε ο παροδικός χαρακτήρας αυτής της διαίρεσης του κοινωνικού σώματος φαίνεται καθαρά. Τότε αρχίζουν πάλι οι εσωτερικές διαφωνίες μέσα στα διάφορα τμήματα, ομάδες και τάξεις του λαϊκού πόλου να εμφανίζονται και να γίνονται πιο σημαντικές, διότι πια δεν έχεις αυτή την ενοποιητική γραμμή, αυτό το χωρισμό ο οποίος σου επέτρεψε να το κάνεις. Οπότε τι κάνουμε σήμερα? Πώς μπορούμε πάλι να χωρίσουμε τον κοινωνικό χώρο με κάτι το οποίο είναι όσο σημαντικό όσο ήταν το αντιμνημόνιο, αλλά το οποίο δεν μπορεί να είναι το αντιμνημόνιο, διότι ψηφίσαμε και εμείς το μνημόνιο. Ας θυμηθούμε πώς έγινε η πρώτη μεγάλη γραμμή. Έγινε η πρώτη μεγάλη γραμμή για μένα, έγινε στις μεγάλες αντιστάσεις και στις καταλήψεις, στους αγανακτισμένους, στην Αθήνα και αλλού. Τι είχαν αυτές, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής, την οποία μετά υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος υιοθέτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική έκφραση. Είχε ένα ταξικό ενάντια στις οικονομικές πολιτικές του μνημονίου. Ένα, θα το λέγαμε, πατριωτικό, ότι θέλουμε να έχουμε, ρε παιδί μου, λαϊκή κυριαρχία. Δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να έρχονται και να μας λένε ό,τι θέλουν. Και ένα τρίτο, δημοκρατικό, ότι εμείς οι αγανακτισμένοι, εμείς που είμαστε εδώ μαζεμένοι, αποφασίζουμε για την τύχη μας, παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας, συζητάμε όμως, δεν εκλέγουμε αντιπροσώπους, συζητάμε, αποφασίζουμε και τα βάζουμε σε πράξη. Αυτές οι τρεις γραμμές νομίζω είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει και εμείς σήμερα σε μία πορεία να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε και να ξαναβρούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν το ταξικό. Αυτό είναι προφανές το πιο σημαντικό σε σχέση με τα οικονομικά μέτρα. Το πατριωτικό, που εδώ πέρα πάλι συμφωνώ με αυτά που είπε η προλαλήσασα, είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή να εκφράσουμε έναν αριστερό ευρωσκεπτικισμό. Και βέβαια το δημοκρατικό. Ένα μεγάλωμα της δημοκρατίας, ένα βάθημα της δημοκρατίας και στο κράτος, τον εκδημοκρατισμό, αλλά και το πλάτεμα και το βάθημα της δημοκρατίας, όπου ο κόσμος καταλαβαίνει ότι παίρνει τη ζωή του στα χέρια του. Τελείωσα με αυτό που είπα. Αυτό ήταν ο δεύτερος χρόνος. Πώς λειτουργεί τώρα στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση, στις καθημερινές πολιτικές και στα μέτρα που παίρνουμε? Το κάθε Υπουργείο, η κάθε πολιτική πρέπει να μπαίνει σε μια τέτοια λογική. Σε μια λογική η οποία προχωράει σε αυτή την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων. Κάθε μέτρο που παίρνετε, κάθε νομοσχέδιο που φτιάχνετε, κάθε πολιτική η οποία ξεκινάει να φτιαχτεί από ένα Υπουργείο, πρέπει από τη μία πλευρά να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης στους βουλευτές και στο κόμμα. Δεν είμαστε καλή κυβέρνηση επειδή έχουμε καλύτερους υπουργούς. Είμαστε αριστερή κυβέρνηση, θα γίνουμε αριστερή κυβέρνηση στο δεύτερο χρόνο που λέω, επειδή αλλάζουμε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, μπάνουμε σε μία πορεία. Κάθε ρήξη, κάθε καλό μέτρο, κάθε καλό νόμο στον οποίο περνάμε είναι απλώς ένας σταθμός. Αμέσως περνάμε στον επόμενο. Υπάρχει μία συνεχής σειρά ριζοσπαστικοποίησης της πολιτικής μας. Κύματα ριζοσπαστικοποίησης. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ακριβώς οι πολιτικές στον κάθε χώρο, στο κάθε τμήμα, στο κάθε Υπουργείο να έχουν αυτή
την λογική. Να μην είναι απλώς εγώ είμαι έξυπνος, με λένε κουρουμπλή, είμαι έξυπνος, με λένε οτιδήποτε. Έκανα ένα νόμο, δεν τον είπα σε κανένα πριν, τον είπα εγώ και οι συνεργάτες μου και τον έκανα και τι καλά που είναι. Αυτό δεν είναι αριστερή διακυβέρνηση. Αυτό είναι λοιπόν όταν λέω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από την κυβέρνηση που κάνουμε τώρα σε μια αριστερή διακυβέρνηση. Να ξαναβάλουμε τη δημοκρατία στο κόμμα, τη σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και, και των βουλευτών, να ξανακάνουμε δηλαδή το κόμμα συλλογικό διανοούμενο, όπου όλοι μας, είτε μέλη, είτε φίλοι, είτε βουλευτές, είτε στελέχη, είτε οποιοδήποτε άλλος, έχει λόγο. Μπορεί να συμμετέχει, μπορεί να λέει προς τα που πρέπει να πάμε. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Υπάρχει μετά ο τρίτος χρόνος. Ο χρόνος που δεν σταματάει ποτέ, ο οποίος άρχισε το 15 και πηγαίνει στο μέλλον. Έχει μια αιωνιότητα μέσα του. Το λέμε ο χρόνος, μπορεί να το πούμε δημοκρατικός σοσιαλισμός. Εγώ τον λέω με έναν νεολογισμό ή ισοδημοκρατία. Είναι ένας χρόνος που ξεκίνησε, όπως λέω, από τώρα, αλλά τώρα εμφανίζεται σαν ένα ίχνος, ένα αχνό ίχνος στη σημερινή κατάσταση, στο 2016. Ελπίζουμε ότι αυτό το ίχνος θα ισχυροποιηθεί στο μεσοπρόθεσμο περίοδο, όταν περνάμε από την κυβέρνηση στην αριστερή διακυβέρνηση και μετά μας πηγαίνει στο μέλλον. Λέει δηλαδή ότι η κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει αυτός ο προγραμματισμός που προχωράει από ρήξη σε ρήξη, από καλό μέτρο σε καλό μέτρο, από ταξική βοήθεια σε άλλη ταξική βοήθεια, προχωράει σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, μειώνει την ανισότητα, αυτό δεν αρκεί. Δεύτερον, μεγαλώνει τη δημοκρατία. Αυτά τα δύο μαζί, εφόσον η κατεύθυνση του προγραμματισμού ακολουθεί αυτούς τους δύο κατευθυντήριους φάρους, μπορούμε να τους πούμε κανονιστικές κατευθύνσεις, όπως τα έλεγε ο Καν, τότε μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του μετασχηματισμού, στη λογική που κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει κάπου. Αλλά ποτέ δεν θα πούμε φτάσαμε, εδώ είμαστε, έχουμε σοσιαλισμό, τώρα μπορούμε να ησυχάσουμε. Ολόκληρο αυτό το πρόγραμμα, ολόκληρη αυτή η λογική, μια αριστερά λογική για τον 21ο αιώνα, δεν έχει καμία σχέση ούτε με παλιές ουτοπίες που δεν θα γίνουν ποτέ, ούτε με τον υπαρκτό σοσιαλισμό που είχε ένα τυφλοσούρτη και σου λέει «Να, το πετύχαμε». Δεν πρόκειται να το πετύχουμε με αυτή την έννοια. Θα είμαστε συνεχώς στο δρόμο. Γι' αυτό το ονομάζω ορίζοντα. Είμαστε σε έναν ορίζοντα. Όπως προχωράμε προς τον ορίζοντα, αυτός απομακρύνεται. Αλλά ο ορίζοντας της ισότητας και της δημοκρατίας μας βάζει σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία σου επιτρέπει να λες ότι πραγματικά λειτουργώ σαν αριστερή κυβέρνηση. Τελειώνω. Θα πετύχουμε? Εξαρτάται. Δεν έχουμε καμιά εγγύηση. Δεν μας δίνει καμιά εγγύηση πια η ιστορία και η φιλοσοφία της ιστορίας. Η συμμετοχή, η αντιπαράθεση ιδεών και προτάσεων, το άνοιγμα στην κοινωνία είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Η ριζική αλλαγή δεν είναι τίποτε άλλο από την επιμονή ξανά και ξανά, εδώ και τώρα, στην αρχική απόφαση να αρνηθούμε το αναπόφευκτο της ήττας. Από τη σκοπιά του μέλλοντος, αυτή η αρχική πίστη θα φανεί θεμελιώδης και θεμελιωμένη. Παρότι πιθανότατα για πολλούς από εμάς ήταν εξίσου αναγκαία και τυχαία. Αλλά έτσι συντελούνται οι μεγάλοι έρωτες και οι μεγάλες επαναστάσεις. Μπαίνεις σε ένα μπαρ, συναντάς κάποια κοπέλα ή κάποιον άντρα και κάτι σε συνεπέρνει. Αυτό μας συνέβη και εμάς. Μας συνεπήρε κάτι. Μας υιοθέτησε ο λαός. Μας καλέσανε, εκκληθήκαμε σε αυτή την υποχρέωση. Μετά το συμβάν, μετά τον έρωτα που τον συνάντησε στο μπαρ, μπορεί να θεωρούμε ότι αυτό ήταν αναγκαίο, ήταν απαραίτητο, αν μοιραίο, η μοίρα το είχε πει ότι θα συναντήσω αυτήν ή αυτόν και θα την ερωτευτώ. Ότι θα με καλέσει ο ελληνικός λαός να κάνω την μεγάλη αλλαγή. Αλλά επειδή δεν έχουμε εγγύησεις, αν καθυστερήσεις λίγα λεφτά, αν δεν πας στο μπαρ τη σωστή στιγμή, αν δεν πας στο ραντεβού που έχεις την ώρα που είχατε κανονίσει, αν αναθέσεις τον αγώνα αυτόν σε άλλους, στους γνωστούς, στους γνώστες, τότε το προκαθορισμένο, όπως θα το λέγαμε,
γίνεται μια χαμένη ευκαιρία. Ένας έρωτας που ποτέ δεν γνώρισες. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Να βρούμε αυτό τον έρωτα ή μάλλον να απαντήσουμε στον έρωτα που μας κάλεσε και να φτιάξουμε αυτό που θα αλλάξει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ.